καλησπέρα. Εκ μέρους των κομματικών οργανώσεων βάσης πρόνοιας των κομματικών ομάδων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, 79 χρόνια πέρασαν από εκείνη την φρικιαστική νύχτα στις 30 Νοέμβρη του 1943, όπου οι φασίστες κατακτητές οργάνωσαν και οι Έλληνες συνεργάτες σταγματοασφαλίτες και οι Γερμανοτσολιάδες εκτέλεσαν το μεγάλο αγριώτα πογκρόμ ενάντια στους ανάπηρους του Αλβανικού πολέμου 1941-1943, που έμειναν εγκλωβισμένοι στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. Ανάπηροι αγωνιστές που συνέβαλαν σημαντικά μέσα σε δύσκολες συνθήκες με την πάλη τους μαζί με τον ελληνικό λαό, οργανωμένοι στο αντιστασιακό μέτωπο του ΕΑΜ Ελλάς για την απελευθέρωση της χώρας μας από τους φασίστες. Είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον χώρο, για να τιμήσουμε αλλά και να ενταχθούμε από ένα κομμάτι της ιστορίας του κόμματός μας, την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, όπου μέσα σε συνθήκες πολέμου, οι δράσεις των αναπήρων μαζί με τους εργαζόμενους των νοσοκομείων, μαζί με το λαό, γράφουν σελίδες απαράμιλου ηρωισμού. Με την εισβολή των Γερμανών Ιμπεριαλιστών στην Ελλάδα, ξεκινάει η κατοχή στις πόλεις πείνα, γύμνια και κατατρεγμός των εργατών. Μέσα στη σκλαβιά στην καταιγίδα, οι ανάπηροι από τον πόλεμο κατά των Ιταλών εισβολέων δεν σταματούν τον αγώνα τους. Συνεχίζουν στην πρώτη γραμμή, έστω και αν ανήμποροι, σκελετωμένοι μυστικοί. Πάνω από 15.000 ήταν οι ανάπηροι πολέμου του 40-41. Έμειναν στα 19 νοσοκομεία της Αθήνας. Ήταν η μεραρχία της Κρήτης που απομονώθηκε στην Αθήνα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας που δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους γιατί τα τραύματά τους ήταν τέτοια που απαιτούσαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Έτσι συγκεντρώθηκαν στα νοσοκομεία της Αθήνας για να τα μετατρέψουν στην πορεία σε κάστρα της αντίστασης. Εκεί οργάνωσαν τη ζωή τους έτσι που να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι στις πολλές δυσκολίες λόγω της θέσης τους ως ανάπηροι αλλά και της σκλαβιάς, οργανώνοντας ταυτόχρονα πυρήνες αντίστασης ενάντια στον κατακτητή. Έτσι στα νοσοκομεία οι ανάπηροι πολέμου οργάνωσαν νοσοκομειακές επιτροπές διεκδικώντας περίθαλψη και καλή διατροφή. Οι επιτροπές αυτές οργάνωσαν και πανοσοκομειακή επιτροπή σαν ενιαίο κέντρο όλων των νοσοκομείων. Στη συνέχεια, οι νοσοκομειακές επιτροπές πήραν τη διαχείριση των τροφίμων και των φαρμάκων στα χέρια τους, κάνοντας πέρα τους αξιωματικούς που είχε διορίσει το καθεστώς και οι οποίοι έκαναν και μαύρη αγορά με τα εφόδια των νοσοκομείων. Έτσι, βελτίωσαν τους όρους ζωής τους μέσα στα νοσοκομεία. Οι αγωνιστές ανάπηροι δεν έμειναν μόνο σε αυτό. Έκαναν συζητήσεις στην αρχή για την ανάγκη οργάνωσης του αγώνα για τη διαβίωσή τους, έως και την ανάγκη οργάνωσής τους ενάντια στους κυκλικούς κατακτητές. Οργάνωσαν μαθήματα μόρφωσης για όσους δεν είχαν πάει στο δημοτικό σχολείο, ενώ για όσους είχαν τελειώσει, οργάνωσαν μαθήματα γυμνασίου. Οι ανάπηροι συντονίζουν και συντάσσουν τις δυνάμεις τους. Καθορίζουν τρία κέντρα δράσης και συμπαράστασης στον αναπτυσσόμενο λαϊκό αγώνα, Λυκαβητός, Τουρκοβούνια, Κέντρο Αθήνα, προς τα οποία συγκλίνει η δράση τριών γειτονικών ομάδων νοσοκομείων. Πυρήνα και ραχοκοκαλιά του αγώνα σε όλα τα νοσοκομεία ήταν το Κουκουέ και η Αχτίδα Αναπήρων. Ο γραμματέας της Αχτίδας, ο Πάπης Παναγόπουλος και πολλά στελέχη της, κατά διάρκεια της κατοχής αλλά και μετέπειτα δολοφονήθηκαν και ακολούθησαν τον δρόμο των άλλων αγωνιστών στα εκτελεστικά αποσπάσματα στις φυλακές της εξορίας. Ταυτόχρονα το κίνημα των αναπήρων συντονίζεται με το φοιτητικό κίνημα με τους εργαζόμενους και τους μαγαζάτορες. Οι ανάπηροι και τραυματίες του Αλβανικού πολέμου με τα αναπηρικά τους καροτσάκια, με τις πατερίτσες ή τα μπαστούνια τους, με τους επιδέσμους ακόμα στα κεφάλια τους, στα μάτια τους, με τους νοσοκόμες να στρώχουν τα καροτσάκια, να υποβαστάζουν τους κουτσούς ή να οδηγούν τους τυφλούς, πήραν μέρος και ήταν πάντα μπροστά σε όλες τις λαϊκές κινητοποιήσεις της Αθήνας. Στις εθνικές επετείους της 25 Μαρτίου, της 28 Οκτωβρίου, στις εθνικές διαδηλώσεις της 24 Φλεβάρη. Στις 3 Μάρτιου του 1943 πήραν μέρος στο βιοσηκωμό για ματαίωση της επιστράτευσης. Μαζί με τους εργαζόμενους της Αθήνας και του Πειραιά, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους φοιτητές, τους επαγγελματίες και βιοτέχνες. Το πλήρωσαν με 46 νεκρούς. Όμως, ούτε ένας Έλληνας δεν πήγε στο Ανατολικό Μέτωπο. Στις 22 Ιουλίου του 1943, όπου και πάλι μπροστάριδες οι ανάπηροι πολέμου, με τα δίκυκλα καροτσάκια που τα έσπρωχναν οι νοσοκόμες, πιο πίσω ότι ήταν οι ανάπηροι με τα δικανίκια και ακολουθούσαν οι τυφλοί, οι φυματικοί, όσοι έμειναν ανάπηροι από τα κυριοπαγήματα του 40-41 στα βουνά της Αλβανίας. Η εικόνα ολόγια με την προηγούμενη μεγάλη διαδήλωση. Άνδρες ανάπηροι, με στένος και ψυχικό μεγαλείο, αντίπαλοι σε σιδηρόφρακτους στρατιώτες, μαζί με χιλιάδες άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Από κάθε συνοικία και γωνιά της Αθήνας, σε μια διαδήλωση που έφτανε από τη βιβλιοθήκη ως την Ομόνοια και την οδό Πατησίων και έπιανε όλη την οδό Πανεπιστημίου. Εκεί όπου οι φασίστες δεν διστάζουν μπροστά στους ανάπηρους και χτυπούν τη διαδήλωση. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1943 και την έξοδό της από τον πόλεμο, ο αγώνας των αναπήρων στα νοσοκομεία αποκτά και ευρύτερο περιεχόμενο. Συγκεντρώνουν τον οπλισμό των Ιταλών από τα στρατόπεδα που ήταν κοντά στα νοσοκομεία.
Ο οπλισμός από τα νοσοκομεία διοχετεύεται στον Ελλάς. Αλλά δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτό η δράση τους. Ήταν σημαντική η συμβολή τους στη ματέωση των μπλόκων που σχεδίαζαν οι χιτλερικοί με τους θαυματασφαλίτες που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση του Ράλι. Άλλωστε η κυβέρνηση αυτή χρειαζόταν και δικό της στρατό προκειμένου να υπηρετήσει αποτελεσματικά τους κατακτητές. Ο στρατός αυτός ήταν μισθοφορικός, αντί πινακίου φακής, στον οποίο είχαν στρατολογηθεί όλα τα κοινωνικά αποβράσματα με σκοπό να τσακίσουν την αντιστασιακή δράση. Ουσιαστικά αποτελούσαν ένα στρατό κοινών εγκληματιών που ήξεραν μόνο να καρφώνουν και να σκοτώνουν. Το 1943, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήταν οργανωμένη στο ΕΑΜ. Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο Θρηλυκός Ελλάς, έχει μπει στις καρδιές του ελληνικού λαού και απελευθερώνει τη μία μετά την άλλη τις περιοχές της Ελλάδας, ενώ η νεολαία έχει οργανωθεί στην ΕΠΟΛ. Το κίνημα της αντίστασης τεργεύει. Έτσι αυξάνονται οι επιθέσεις και τα μπλόκα στις πόλεις. Μόνο που το αναπηρικό αντιστασιακό κίνημα στα νοσοκομεία είναι μεγάλο εμπόδιο στα σχέδια των χιτλερικών και των ταγματασφαλιτών. Αυτά τα κάστρα του αγώνα πρέπει να τσακιστούν. Απόπειρα να μεταφέρουν τους ανάπηρους από τα νοσοκομεία σε άλλο μέρος βρίσκει καθολική αντίδραση και η μεταφορά τους ματαιώνεται. Δεν υπάρχει επομένως άλλος τρόπος για να υποτάξουν τη δράση των αναπήρων από το χτύπημα μέσα για τα νοσοκομεία. Έτσι, τη νύχτα της 30 Νοέμβρη του 1943 έκαναν την επίθεσή τους ενάντια στα 19 νοσοκομεία που οι ανάπηροι τα είχαν μετατρέψει σε κάστρα της Εθνικής Αντίστασης. Ελληνόφωνα στρατεύματα κατοχής, οι γερμανοτσολιάδες του Ράλι, πάνω από χιλιοί, οπλισμένοι σαν ασταχικοί με γερμανικά όπλα, μεταφέρθηκαν με γερμανικά καμιόνια κάτω από την προσωπική καθοδήγηση του αρχιγκεσταμπίτη Φον Στρόου, που στεκόταν αδυσόπιτος και κτηνώδης πάνω σε ένα αυτοκίνητο, περικέπλυσαν τα στρατιωτικά νοσοκομεία για να τα καταλάβουν. Ήταν 3 η ώρα το πρωί, μπήκαν μέσα ουρλιάζοντας και με βρισιές, χτυπήματα και με τους υποκόπανους και πολλές φορές και με λοχισμούς και πυροβολισμούς. Έπεσαν πάνω στους ανάπηρους και στους τραυματίες. Η αγριότητα των γερμανοτσολιάδων ξεπέρασε κάθε όριο. Έσαιρναν ανάπηρους με κομμένα και τα δύο πόδια στο χώμα μέχρι να ματώσουν. Δεν άφηναν τους νοσοκόμους να τους βοηθήσουν. Άρπαζαν από τα χέρια τους ή από τα χέρια των αναπήρων τα τεχνητά μέλη και τα έσπαζαν για να μην τα χρησιμοποιήσουν οι ανάπηροι και να τους χτυπήσουν. Μεγαλύτερη αγριότητα και μίσος έδειχναν στα μέλη των νοσοκομειακών επιτροπών τα οποία υποδείκνυαν οι πράκτορές μέσα στα νοσοκομεία. Το σκοτάδι της νύχτας και η παγωνιά της βραδιάς μεγάλωναν τη φρίκη. Τετράγωνα ολόκληρα γύρω από τα νοσοκομεία είχαν κυκλωθεί. Τα καμιόνια, αφού γέμιζαν με ανάπηρους, χωρίς τα ξύλινα μέλη τους, χωρίς τα γυάλινα μάτια τους, έφευγαν με μεγάλη ταχύτητα και άδειαζαν τα φορτία σε εισαγωγικά τους στα στρατόπεδα Χατζικώστα και Χαϊδαρίου. Τις πρώτες 10 μέρες από εκείνη τη νύχτα έγιναν 283 εκτελέσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα όσα εξελίσσονται γύρω μας επιβάλλουν σε όλους εμάς, τους ανάπηρους, τους χρονίους πάσχοντες, τους γονείς και τους κυδεμόνες αυτών, τους εργαζόμενους στην υγεία, την πρόνοια, την ειδική αγωγή, να μην μένουμε απλοί θεατές, να γίνουμε εμείς πρωταγωνιστές των εξελίξεων στην υπεράσπιση της ζωής μας και των δικαιωμάτων μας. Η εξελισσόμενη πολέμη και αυτός της Ουκρανίας μυρίζει μπαρούτι. Η χώρα μας με ευθύνη της αστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων των ευρωατλαντικών κομμάτων εμπλέκεται ολοένα και βαθύτερα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Οι μεταξύ των αστικών τάξεων ανταγωνισμοί μπλέκουν τους λαούς σε θανάσιμες αντιπαραθέσεις και κινδύνους. Οι εργαζόμενοι, οι ανάπηροι, μαζί με όλο το λαό, να δυναμώσουμε τον αγώνα για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να επιστρέψουμε στη χώρα όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τις νικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μόνο κινδύνους εγκυμονούν για τους λαούς. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας, εκτεταμένων πληστηριασμών βάζουν από άλλο δρόμο σε κίνδυνο τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας και πολλαπλά της οικογένειας με ανάπηρο μέλος. Ταυτόχρονα, η στρατηγική του κεφαλαίου για περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, η αποποίηση της ευθύνης του κράτους για τη στήριξη των αυξημένων αναγκών των αμαίας υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείων και αποκατάστασης μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Το νομοσχέδιο Έκδρομα για τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από υγειονομικούς, σωματεία, φορείς, αλλά και από το αναπηρικό και γωνιακό κίνημα, μετατρέπει στην ουσία τα δημόσια νοσοκομεία σε δεξαμενές πελατείας για τους ιδιώτες, στο όνομα της ελεύθερης επιλογής κατά την κυβέρνηση. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο κάνει ένα ακόμα ποιοτικό βήμα στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των νοσοκομείων και της περαιτέρω ενίσχυσης της εμπορευματοποίησης των εργασιών των δημόσιων μονάδων υγείας. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για έναν ανάπηρο ή χρόνιο πάσχοντα που η συναλλαγή του με το σύστημα υγείας είναι διαρκής. Μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα και μερικές φορές να φαντάζουν ανίκητα, αλλά δεν είναι. Αν αφήσουμε στην άκρη τη λογική της αναμονής,
αν βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και όχι την ανάγκη του συστήματος να πάρει ξανά ανάσα μέσα από μια κάλπικη πολιτική αλλαγή, αυτή δηλαδή που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τότε μπορούμε να μετρήσουμε βήματα. Ο λαός πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ποια είναι η πραγματική πολιτική αλλαγή και αυτή μπορεί να έρθει μόνο με τον ίδιο πραγματικό πρωταγωνιστή και όχι απλό θεατή. Σε συμπόρευση λοιπόν με το ΚΚΕ που μπαίνει μπροστά με συνέπεια σε όλες τις μάχες με υπομονή, πείσμα και την αισιοδοξία που μας διδάσκουν οι αγώνες του λαού μας, των ανάπηρων και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία της Αθήνας στην περίοδο της κατοχής, ακόμη πιο όρημοι ανταμώνουμε στους αγώνες του αύριο για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση για μια ζωή με δικαιώματα που οι ανάγκες μας θα καλύπτονται με βάση τα τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης και του πλούτου που εμείς οι ίδιοι παράγουμε.